Και μιλάμε και χθες μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Άρα λοιπόν κάνει όλες λάθος επιλογές. Δεν επιλογές, φταίει και αυτή γι' αυτό κάποια στιγμή στα 43 της που τη λέει την ηλικία της. Αυτό τώρα, δηλαδή αυτή ήταν με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Ήταν με αυτό, κάποια στιγμή αυτός έφυγε από τη ζωή της. Και η Κατέρινα του έδωσε δεύτερη ευκαιρία του ανθρώπου αυτό. Αλλά αλλάζει ο άνθρωπος. Του έδωσε δεύτερη ευκαιρία ενώ είχε φύγει. Οι επιλογές μας χαρακτηρίζουν. Οι επιλογές μας χαρακτηρίζουν. Είναι μια γυναίκα φοβερή έτσι. Και κούκλα και έξυπνη τα χιόνα. Και δημοσίως που είναι κομπλεξάριστη και βγαίνει και μιλάει και κάνει και την αυτοκριτική της για μένα πιο σκληρά από ό,τι θα έπρεπε. Αρχίζεις αυτό και το συνειδητοποιείς. Νομίζω ότι οι επόμενες επιλογές της θα είναι διαφορετικές. Λέει ότι είναι σαν να λέει πάντα διάλογα τους τύπους, ας πούμε, τους άνθρωπους. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό, κάποια στιγμή όταν το συνειδητοποιείς αυτό, το λέει ο λαός απλώς. Μάλα, μαγνήτη. Συγγνώμη. Α, ναι. Έτσι το λέω. Από την άλλη, συγγνώμη. Είναι όμορφη. Όχι, ίσως γιατί φοβάσαι εσύ η ίδια να προχωρήσεις, οπότε διαλέγεις κάποιον ο οποίος ξέρεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ποτέ δεν θα προχωρήσει. Άρα, θα έπρεπε να ότι θα είναι για πάντα μόνη. Συγγνώμη, πιστεύετε. Τώρα αρχίζει και το συγγνώμη. Η Γκαγκάκη είχε ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να κάνει οικογένεια πριν. Το που την παίρναμε να βγούμε και μας έλεγε μία το βράδυ. Είμαι στο γραφείο. Το θυμάστε που ξεχάσατε. Το πρόβλημα το βρίσκεις. Οι προτεραιότητες δεν αλλάζουν όταν αισθάνεσαι διαφορετικά. Η Γκαγκάκη ήταν ερωτευμένη με αυτό το πράγμα, τη δουλειά της. Δηλαδή. Ναι, αλλά δεν αλλάζουν. Νομίζω ότι την Κατερίνα οι άντρες τη φοβούνται ακριβώς γιατί είναι μια πολύ πολύ δυναμική γυναίκα και λέει την αλήθεια και τη λέει έξω από τα δόντια. Παιδιά, δεν μπορώ με αυτή τη βλακία ότι τη δυναμική της δεν μα είναι πολύ δυναμική. Δεν ισχύει. Υπάρχουν γυναίκες που ευνοχίζουν τους άντρες. Έλα ρε παιδιά τώρα. Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Με αρκουδάκια κοιμάται. Με το γάτο της. Υπάρχουν γυναίκες που ευνοχίζουν τους άντρες. Υπάρχουν γυναίκες που ευνοχίζουν τους άντρες. Πώς μπορεί να είναι. Είναι πολύ δυναμική. Λέει συνέχεια την αλήθεια. Αυτοκριτικάρεται δυνατά. Είναι τα λαϊκά. Άρα, παιδιά, μισό λεπτό. Έχει ο άντρας ψυχολογικά για να ευνοχίζεται. Προφανώς. Δεν μας είναι κομπλεξικό. Εγώ συμφωνώ με τη Μαρία σε αυτό. Παιδιά, η Κατερίνα, για να έχει άντρα δίπλα της και να πάνε σε γάμο και να προχωρήσει αυτό το πράγμα για χρόνια πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός πολύ power. Και δυναμικό. Και τα αυτές οι γυναίκες, αν δουν μια διαφορετική συμπεριφορά, αλλάζουν αμέσως. Λοιπόν, πάμε στη Λεάνα. Έλα, πες. Εμένα μου αρέσει η Γκαγκάκη. Το έχω πει πάλι. Μ' αρέσει ο Λάτσιος για την Κατερίνα. Ο Λάτσιος. Μ' αρέσει για την Κατερίνα. Νομίζω ότι είναι τόσο πολύ φίλοι με τον Λάτσιο που αποκλείται να γίνει κάτι. Όχι, βρε, είναι φίλοι. Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο μαζί. Πώς ήρθε τώρα αυτό, ξέρω. Δεν το είπα, μ' αρέσουν οι δύο μαζί. Ξέρω, ο Λάτσιος είναι με άλλο. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ωραία παρέα που τουλάχιστον έχουμε αγαπήσει πολύ από εμάς. Πάμε να δείξω τα φιλαράκια. Θα δείξω τα φιλαράκια. Παρακαλώ, Μαρία Ελιάκη, παιδί μου. Λοιπόν, εδώ.